σε πλήρη συνεργασία με τον τότε υποδιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Σπύρο Σταυρινάκη. Ενεργούσε ο τέος διοικητής Πανίκος Δημητριάδης για να συμπορευθεί με την Alvarez & Marsal εναντί πολλών εκατομμυρίων παρά τον αποκλεισμό της από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον κύριο Σταυρινάκη είχε διορίσει ο τέος πρόεδρος Χριστόφιας και στη συνέχεια τον έπαυσε ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Η έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Κεντρικής Τράπεζας, την οποία αποκάλυψε το ΣΥΓΜΑ, περιγράφει με λεπτομέρειες τις ενέργειες των Δημητριάδη και Σταυρινάκη από τον Δεκέμβριο του 2012 μέχρι τον Μάρτιο του 2013. Ενέργειες που σύμφωνα με πολιτικούς και οικονομικούς κύκλους ελέγχονται τόσο διοικητικά όσο και ποινικά. Συγκεκριμένα, παρά την αρχική εξαίρεση της Alvarez & Marsal, διοικητής και υποδιοικητής με τεχνάσματα ενέταξαν την ελόγω εταιρεία στον όλο σχεδιασμό τους, φέρνοντας το Διοικητικό Συμβούλιο προτετελεσμένο γεγονότων. Ο διοικητής κ. Δημητριάδης και ο κ. Σταυρινάκης φαίνεται ότι παραπλάνησαν το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ο τρόπος που παρουσίασαν την ανάγκη συμπερίληψης της Alvarez & Marsal στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου επικεντρώθηκε στην Ενέργεια 1, αξιολόγηση μεθοδολογίας και υποθέσεων που χρησιμοποιήθηκαν από την ΠΥΜΚΟ, χωρίς να αναφέρουν ξεκάθαρα την πρόθεσή τους για τη συμπερίληψη της εν λόγω εταιρείας στις Ενέργειες 2 και 3. Αξιολόγηση σχεδίων αναδιάρθρωσης των τραπεζών και να συμβουλεύσουν την Κεντρική Τράπεζα για απόφαση κατά πόσο θα προχωρήσει η ίδρυση εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, Assets Management Company AMC, για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αφού γνώριζαν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα αντιδρούσε σε τέτοια εισήγηση, όπως αντέδρασε και στις 3 Δεκεμβρίου με καθαρή εξαίρεση της Alvarez & Marsal από τη διαδικασία αξιολόγησης. Ο διοικητής και υποδιοικητής προχώρησαν σε διαπραγμάτευση και τελικά ανάθεση της Ενέργειας 2, αξιολόγηση σχεδίων αναδιάρθρωσης τραπεζών στην Alvarez & Marsal, φέρνοντας το Διοικητικό Συμβούλιο προτετελεσμένου γεγονότος στις 4 Φεβρουαρίου 2013. Μάλιστα, σύμφωνα με το πόρισμα, η συνεργασία με την Alvarez & Marsal είχε μυστικά κλειδώσει από το Δεκέμβριο, έναντι ποσού πέραν των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Κάτι για το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε 8 μήνες μετά. Όπως αναφέρεται, η συμφωνία ήταν τελικά μυστική, διότι ποτέ δεν παρουσιάστηκε από τον διοικητή στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση ως θα έπρεπε, αφού η υπογραφή του διοικητή δέσμευε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου με δαπάνες πέραν των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες δεν ήταν προϋπολογισμένες. Παρουσιάζονταν στο Διοικητικό Συμβούλιο δαπάνες προς πληρωμή με βάση τη συγκεκριμένη συμφωνία, χωρίς να αναφέρεται η συμφωνία, αλλά μόνο οι δαπάνες και το κατεπήγον. Όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο ζητούσε πληροφορίες, αναλύσεις και παρουσίαση συμφωνιών, ο διοικητής τις αγνοούσε. Αποτέλεσμα ήταν και η παραίτηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποκαλύψεις έθεσαν από την πρώτη στιγμή σε συναγερμό τα κόμματα, ακόμη και τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Θα επιμείνουμε ότι μετά τα όσα πλήρωσαν η χώρα και ο λαός μας, πρέπει με ψυχραιμία και αντικειμενικότητα να διερευνηθούν πλήρως και να κριθούν η πολιτική αλλά και η τεχνοκρατική διαχείριση της τραπεζικής κρίσης, ιδιαίτερα στην περίοδο 2011-2013. Και στον βαθμό που είναι ακριβή τα δημοσιεύματα, η έκκληση θα ήταν ο τύπος να πιέσει προς τη σωστή κατεύθυνση για απόδοση δικαιοσύνης. Η πρώην τον διόρισε, η νυν το χρυσοπλήρωσε για να αποχωρήσει χωρίς να αναλάβει τις ευθύνες του για την οικονομική καταστροφή της χώρας μας. Το κίνημα θεωρεί ευθύνη της κυβέρνησης να συγκεντρώσει τα στοιχεία και να κάνει πράξη τις διακηρύξεις της για τιμωρία των ενόχων για την οικονομική καταστροφή. Μέχρι σήμερα, τόσο η κυβέρνηση που καταγγέλλεται ότι αμνίστευσε τον κύριο Δημητριάδη, όσο και η νομική υπηρεσία που διεξάγει τις έρευνες για το οικονομικό έγκλημα, δεν τοποθετήθηκαν επί των αποκαλύψεων.